την προσεχή Κυριακή εισερχόμεθα σε μία νέα φάση μετάβασης σε κανονικούς ρυθμούς σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση η οποία εξεδόθη και η οποία έχει εφαρμογή μέχρι τις 5 Ιουνίου και που αυτή η οικία αφορά τη λειτουργία των ναών και την προβολή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν ώστε να μην συμβάλλουμε στην διάδοση του κορονοϊού και να προλάβουμε οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη αρνητική. Από τις 17 λοιπόν Μαΐου μέχρι τις 5 Ιουνίου οι ιεροί ναοί θα λειτουργούν κανονικά με τη συμμετοχή του κόσμου αφού τηρηθούν πρώτα τα μέτρα υγιεινής έτσι όπως ορίζονται από την Επιτροπή των Ειδικών. Δηλαδή, σύμφωνα με τα τετραγωνικά και τον όγκο του ναού, θα γίνει η κατανομή των θέσεων των πιστών με απόσταση 1,5 μέτρο και όσο και να είναι μεγάλος ο ναός, δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τον αριθμό των 50 ατόμων να είναι παρόντες. Οι υπόλοιποι θα μπορούν εκτός του Ιερού Ναού, στο προάβλιο χώρο, διατηρώντας την απόσταση του 1,5 μέτρου, να συμμετέχουν και αυτοί στη Θεία Λειτουργία. Θα υπάρχουν ανοιχτά μεγάφωνα για να γίνεται να ακούν οι πιστοί την τέλεση των ιερών ακολουθιών, κυρίως για αυτούς που είναι έξω. Και επίσης επανέρχεται και η οικοδομοκρουσία στις κανονικές και κανονισμένες ώρες που ορίζονται από το πρόγραμμα των λειτουργιών. Επαναλαμβάνω ότι στο ναό θα πρέπει να υπάρχουν μία είσοδος και μία διαφορετική έξοδος, όπου θα υπάρχει στη μεν είσοδο αντισηπτικό υγρό, δυνατότητα την οποία θα έχει ο πιστός για να πλύνει τα χέρια του, να καθαρίσει τα χέρια του. Δεν είναι υποχρεωτικό να φοράει μάσκα και γάντια, αλλά συνίσταται από την Υγειονομική Επιτροπή να φορά γάντια και μάσκα, την οποία κατά την έξοδό του από τον Ιερό Ναό θα την τοποθετεί μέσα σε ειδικό χώρο για να πάει και να δοθεί σε χώρους οι οποίοι είναι προς απολύμανση. Υπομιμνήσκω στα άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται ως ευπαθείς ομάδες και που είναι οι ηλικιωμένοι, αυτοί που πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα, αυτοί που έχουν ζαχαρόγκητη διαβήτη και καρδιακιακά νοσήματα, όπως και όλοι εκείνοι οι οποίοι υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή ακτινοβολίες, να παραμείνουν στα σπίτια τους, να αποφύγουν την έξοδο και τον ερχομό τους στους ιερούς ναούς και οι ιερείς θα είναι στη διάθεσή τους να τους επισκέπτονται με τα αναγκαία μέτρα πρόσληψης για να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, στα πνευματικά που οφείλουν και στα αιτήματά τους προς τους πιστούς. Κατά την προσέλευση στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δεν θα πρέπει να υπάρχει συνωστισμός. Θα πρέπει να κρατείτε η απόσταση του 1,5 μέτρο του ενός από τους άλλους. Όπως και για τη διανομή του αντιδώρου, θα πρέπει και του άρτου της αυτοκλασίας, όπως και των κολύβων, θα πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι υγειονομικές προϋποθέσεις οι οποίες έχουν τεθεί. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα να τελούνται τα μυστήρια του γάμου, των βαπτίσεων και των μνημοσύνων πλέον στους ναούς υπό τον απαραίτητο και περιοριστικό ρόλο που ισχύουν και για τη συμμετοχή των πιστών στις Θείες Λειτουργίες, δηλαδή σύμφωνα με τη χωρητικότητα του ναού και χωρίς να υπερβαίνει ο αριθμός 50, η απόσταση του ενός πιστού από τον άλλον στο 1,5 μέτρο και όσοι πλέον δεν μπορούν να μπουν στον Ιερό Ναό θα κάθονται στο προάβλιο
έξω από το χώρο του ναού και θα περιμένουν να τελειώσει το μυστήριο. Επίσης, θα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο κάθε διαδικασία που αφορά στολισμούς των ιερών ναών. Για τις ιερές μονές. Οι ιερές μονές θα ανοίξουν για τους πιστούς με την τήρηση των ίδιων υγειονομικών μέτρων, αλλά δεν θα μπορούν να δέχονται ομαδικές προσκυνηματικές επισκέψεις. Μόνο μεμονωμένα πρόσωπα θα μπορούν να πηγαίνουν και όχι πούλμα. Θα ήθελα λοιπόν, επίσης, για να μην το ξεχάσω, κατά την τέλεση του μνημοσύνων κυρίως, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται οι αίθουσες των Ιερών Ναών για να προσφέρετε καφές. Απαγορεύεται ακόμα ο συναυτισμός και ο συναυλισμός μέσα σε ίδιους χώρους και μάλιστα κλειστούς. Θα ήθελα να επιστήσω και πάλι την προσοχή όλων μας για την τήρηση των παραπάνω μέτρων, κυρίως στις τρεις μεγάλες εορτές που θα έχουμε μέχρι τις 5 Ιουνίου, δηλαδή στην εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στα Καλύβια, στο Κουταλά, η εορτή της Αναστάσεως στην παραλία, όπως και η εορτή της Αναλήψεως στη Δυτική Παραλία. Και κάνω έκκληση, όλοι οι προσκυνητές και οι πιστοί που θα θέλουν να πάνε στις πλαίσεις πανηγύρις, αφενός να ακούν τις υποδείξεις των εφημερίων, των εκκλησιαστικών επιτρόπων και των κυρίων της φιλοπτώχου αδελφότητος, ώστε να τηρηθούν τα μέτρα και να μην συνοστίζονται όλοι να ανάψουν κερί ή να ασπαστούν την εικόνα ή να πάρουν αντίδερο ή άρτο. Έχουν ήδη δοθεί οδηγίες στους εφημερίους των ιερών αυτών ναών πώς θα διαχειριστούν και το θέμα του αντιδόρου και το θέμα των αρτοκλασιών, αλλά και τη συμμετοχή των πιστών μέσα σε αυτές τις πανηγύρεις. Εάν πετύχουμε, όπως πετύχαμε στην πρώτη φάση και σε αυτή τη δεύτερη φάση, να μην θεωρηθούν οι χώροι λατρείας και οι ναοί μας χώροι από όπου θα υπάρξει διασπορά και διασπάρηση του ιού, θα έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα για να επανέλθουμε πλήρως στην κανονικότητα που θα είναι ίσως η επόμενη τρίτη φάση για τους χώρους αυτούς. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους και τα μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητος για τη συνεργασία την οποία έχουμε και για την τήρηση των μέτρων που εφήρμοσαν αγώγιστα και με μεγάλο ενδιαφέρον για το καλό των πιστών τους και του ποιμνίου μας. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας για τη συνεργασία που είχαμε, η οποία με μέτρο και διακριτικότητα βοηθούν και θα συνεχίσουν να βοηθούν στη διαχείριση αυτού του προβλήματος, και να ευχαριστήσω και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά και τα διαδικτυακά που με τη δική του συμβολή έρχονται συναρρωγή στο έργο της ενημέρωσης και της επικοινωνίας με τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση είναι, ποιοι είναι υπεύθυνοι για τον αριθμό ατόμων? Θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος από κάθε ναό που θα... Θα είναι υπεύθυνοι οι ιερείς, όσοι ιερείς δεν λειτουργούν. Αυτοί οι οποίοι δεν λειτουργούν θα είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των όρων αυτών και των προϋποθέσεων, όπως και οι επίτροποι και οι νεοκόροι και οι κυρίες οι οποίες υπηρετούν στη φιλόπτωχο αδελφότητα. Γι' αυτό έχει καταρτιστεί από τους προϊσταμένους των Ιερών Ναών ένα πρόγραμμα υπηρεσίας και παραμονής στο ναό κάποιων προσώπων για να ελέγχουν ακριβώς αυτή την πορεία. Και αν με επιτρέπετε άλλη ερώτηση, επειδή είναι η πρώτη Κυριακή, είναι αυτή μεθαύριο. Υπάρχει πολλής κόσμος που μετά από τόσο καιρό θα επιθυμεί να πάει, και κυρίως και ηλικιωμένοι. Επειδή αυτή την Κυριακή συγκεκριμένα βλέπουμε ότι έχουμε και θερμοκρασίες, περίεργης υπάρχει ανησυχία, δεν ξέρω τι ισχύει και με τα air condition, γενικότερα υπάρχει μια σύγχυση
Και αν είναι έχει... 50 άτομα θα μπαίνουν στους ναούς, οι υπόλοιποι θα πρέπει να περιμένουν έξω, αν υπάρχει, ειδικά για αυτό το σαν υπάρχει... Η πρόβλεψη η οποία υπάρχει είναι ότι οι ναοί θα είναι ανοιχτοί, θα είναι αεριζόμενοι. Έχει γίνει καθαριότητα και απολύμανση των χώρων των Ιερών Ναών ήδη. Έχει γίνει απολύμανση και καθαριότητα των μέσων ψύξης και θέρμανσης. Και θα προσπαθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ανταποκριθούμε στις συνθήκες που η ημέρα θα μας δίνει. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Προβλέπεται να γίνουν δύο ιερές ακολουθίες, δηλαδή... Όπου θεωρήσουμε ότι είναι απαραίτητο, θα γίνει και αυτό. Δεν μπορώ να το πω από τώρα, διότι δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Δηλαδή θα τελειώσει η μία και θα συνεχίσουμε. Ναι, θα μείνει μία ώρα ανοιχτός ο ναός και θα γίνει η επόμενη θεία λειτουργία. Αυτό θα ανακοινωθεί από τις ενορίες. Όχι κανονικά, τρεις ώρες, τέσσερις ώρες διαρκεί. Θεία λειτουργία, όχι όρθρος και εσπερινός. Θεία λειτουργία. Και υπάρχει κάποια πρόβληση για τις πεντιουνίδες. Δεν θα... ξέρω τίποτα. Αυτά είναι θέματα του... της πολιτείας. Εμείς σαν Ιερά Σύνοδος θα συνέλθουμε και πάλι λίγες μέρες πριν για να κάνουμε τη δική μας, το δικό μας προγραμματισμό που εύχομαι και αυτή τη φορά να συμπέσει με τον προγραμματισμό και τις υποδείξεις της ελληνικής πολιτείας. Οι λιτανίες στις μεγάλες γιορτές θα γίνουν... Απαγορεύονται οι λιτανίες. Δεν θα γίνει ούτε στο μοναστήρι που γίνεται η λιτανία της εικόνας. Πουθενά. Ούτε της αναλήψεως θα γίνει. Αυτό ισχύει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όχι. Κανονικά θα γίνουν οι ακολουθίες όπως γινόντουσαν. Δεν αλλάζει τίποτα. Η ακολουθία της Ανάστασης θα γίνει πρωί ή το βράδυ όπως γίνει η Ανάσταση. Εγώ θα πάω το βράδυ στην... Το βράδυ, δηλαδή 11 όπως την παραμονή. Εγώ θα πάω το βράδυ... Στην Ανάληψη θα γίνει. Ακριβώς. Το βράδυ στην Ανάληψη, στην Ανάσταση, για να κάνω την ακολουθία της Αναστάσεως και την... λειτουργία της Αναστάσεως εντός του Ιερού Ναού. Αυτό θα γίνει σε σεβασμιότητες ώρες της εκκλησίας ή... Όπου θέλουν να κάνουν αγρυπνία, θα κάνουν αγρυπνία. Όπου θέλουν να είναι το πρωί, το πρωί. Νομίζω ότι πρέπει να μοιραστούν για να μπορέσουν να πάνε και κάποιοι που δεν μπορούν το βράδυ να κυκλοφορήσουν και κάποιοι οι οποίοι εργάζονται και θα πάνε το βράδυ. Ναι, τι θέλατε να ρωτήσετε. Κανονικά όλοι οι νέοι θα ανάστασουν όλους τους νέους, κανονικά.